πέντε χρόνια εκπονούνται κώδικες. Ναι, επί διαφόρων υπουργών, ναι, και επί διαφόρων κυβερνήσεων. Mm-hmm. Κάποια στιγμή θα αλλάξει, θα ήταν η εποχή να αλλάξουν οι κώδικες. Άρα θεωρώ ότι όλη η κουβέντα που γίνεται είναι λάθος, γιατί όταν χρειάζεται να αναμορφώσει το ποινικό σύστημα της χώρας σου, ναι, και να το πας κοντά στα ευρωπαϊκά δρόμενα, στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει τον κώδικα. Είναι ένας κώδικας, μια επιτροπή νομοπαρασκευαστική που ξεκίνησε επί άνθρωπο που καλέπει Καστανίδη. Συνεχίστηκε επί Παπαϊωάννου, μετά συνεχίστηκε επί Αθανασίου, Κοντονή και τώρα Καλογύρου. Mm. Άρα δεν είναι μια επιτροπή η οποία είναι κομματική επιτροπή, ας την πούμε έτσι, ώστε να δημιουργεί εντάσεις. Είναι μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή που αποτελείται από εξαιρετικούς δικαστές, εισαγγελικούς λειτουργούς, καθηγητές πανεπιστημίου και δικηγόρους έγκριτους, ο κ. Αργυρόπουλος, ο κ. Αναγνωστόπουλος, ο κ. Μακόπουλος, ο εισαγγελέας, ο κ. Παντελής, ο κ. Μπραγκομάτσος, κάναν μια δουλειά πολύ σοβαρή, 400 σελίδες δουλειά, και αναμορφώσαν το ποινικό σύστημα. Κύριε Πρόεδρε, είναι, ναι, αναχρονιστικός, έχει ατέλειες που έχετε εντοπίσει στον χρόνο. Ο ποινικός κώδικας ήθελε πάρα πολλές αλλαγές. Παράδειγμα. Παραδείγματος χάρη, ο νόμος περικαταχρηστών δημοσίου. Ναι. Ήταν ένας νόμος του 50, με βάση τον οποίο τιμωρεί το αυστηρότερα το αδίκημα της κατάχρησης της κατάξυσης κατά σεβάσεως του δημοσίου χρήματος από ό,τι ανθρωποκτονία, ας πούμε. Χθες μας έλεγε Γιάννη Παπαδάκου που ήταν εδώ ότι αυτό ουσιαστικά ήταν ένας νόμος που ήρθε για το σχέδιο Μάρσαλ. Από το 50, είναι πάρα πολύ. Για έναν που είχε φάει λεφτά μετά το σχέδιο Μάρσαλ. Ωραία. Τώρα λοιπόν έχουμε φτάσει στο 2019. Έχουμε υποθέσεις οι οποίες σέρνονται σκάνδαλα ολόκληρα. Αυτά τώρα δεν αφορούν. Προσέξτε, ο κώδικας δεν επιταχύνει ή δεν επιβραδύνει την λειτουργία της δικαιοσύνης. Ο κώδικας προσπαθεί να εξυγχρονίσει ορισμένα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, ποινική συνδιαλλαγή που μπαίνει. Να. Λέω βασικά θέματα. Να. Είναι ένας θεσμός που σήμερα είχε ξεκινήσει από την Αμερική, μπήκε στην Ευρώπη. Mm-hmm. Συζητάμε όλοι πριν πάει κάποιος φυλακή να πληρώσει αυτά που είναι για να έχει μια μεγαλύτερη ποινική μεταχείριση. Άρα, γιατί τελικά δεν ενδιαφέρει κάποιος να πει φυλακή, ενδιαφέρει να γυρίσει τα λεφτά πίσω. Αυτή είναι η έννοια της πολιτείας. Αν κάποιος γυρίσει τα λεφτά πίσω, άλλη ποινική μεταχείριση θα έχει και άλλη μεταχείριση. Τώρα, επίσης, εκείνο που θέλω να πω και το οποίο γίνεται κουβέντα αυτές τις μέρες, ένας κώδικας, όποτε και να τροποποιήσει ένα πλέγμα διατάξεων, mm-hmm, θα υπάρχουν εκείνη την εποχή κάποιες εκκρεμείς δίκες. Είτε είναι Α, είτε είναι Β, θέλω να πω τώρα συγκεκριμένες. Mm. Προφανώς κάποιοι κατηγορούμενοι θα έχουν μια πιο ευνοϊκή μεταχείριση. Μα και αύριο να γίνει. Τώρα πάτε στο διατάφτα. Ναι, πάω να πω γιατί γίνεται μια κουβέντα. Ότι αυτή η διεύθυνση. Αυτοί οι άνθρωποι που μελετάνε 5 χρόνια τον κώδικα και δεν τον έκανε ο υπουργό μόνο, αυτή η επιτροπή δεν είχε στο μυαλό του τη συγκεκριμένη Α ή τη Β δίκη. Γιατί αύριο θα έχει τελειώσει αυτή η δίκη, θα υπάρχει μια άλλη δίκη. Χιλιάδες δίκες θα τρέχουν όπως χρειάζεται τα επόμενα χρόνια. Γιατί θα πρέπει να μειωθεί η ποινή, ας πούμε, όμως για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει δίκη. Να συζητήσουμε καθίστε. Εγώ θέλω να πω ότι δεν μπορούμε επειδή κάθε φορά τρέχουν κάποιες δίκες να λέμε όχι, δεν θα αλλάξουμε τον κώδικα γιατί τρέχουν αυτές τις δίκες. Δεν αλλάξει ποτέ κανένας κώδικας. Η ανάγκη όμως ποια είναι, κύριε Πρόεδρε. Η ανάγκη είναι να αλλάξουν μια σειρά από ζητήματα. Στο συγκεκριμένο. Γιατί να δεν είναι μόνο για το συγκεκριμένο. Προσέξτε. Ο κώδικας, αν δείτε τη λογική του, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε. Εδώ υπάρχουν διάφορες απόψεις. Άλλο είναι σωστό ή λάθος. Αυτό είναι μια δεύτερη κουβέντα. Ο κώδικας έχει μια λογική που λέει. Σε όλες τις ποινές κατεβάζω το πλαίσιο ποινής, τις κάνω πιο επίοικες στο πλαίσιο ποινής, mm-hmm, και λέω και μετατρέπω το θέμα της λεγόμενης έκτης ποινής. Δηλαδή δεν πάμε στη μετατροπή της ποινής, πάμε στην έκτηση. Είναι μια άλλη φιλοσοφία όλες διατάξεις. Πάμε στην έκτηση της ποινής. Ναι, πάμε στην έκτηση. Ας πούμε στο πλημέλημα δεν πληρώνει την ποινή. Δεν είναι χρηματική και πληρώνεται, την εκτείς ή την κάνεις με κοινωνική εργασία. Αυτή είναι μια άλλη φιλοσοφία. Ή εκεί που λέμε παλιά ισόβια και εμείς ξέραμε ότι τα ισόβια είναι 16, τα απλά ισόβια. Τώρα λέει και θα ήσουν έξω 16, τώρα δεν θα είσαι έξω 16, θα είσαι 18, θα 20. Συγγνώμη, αυτό όμως αφορά και την ανθρωποκτονία, έτσι. Γι' αυτό έχω ακούσει και πολλές συζητήσεις. Ναι, ανθρωποκτονία. Εκεί που ξέραμε ότι η ποινή, ακούγαμε μια ποινή 15 χρόνια και εμείς ξέραμε ότι είναι 5 ή 7. Με βάση την υφόρων από τα 3-5, 2-5, 5. Τώρα αυτό ανεβάζει την υφόρων, λέει, πάει στα 3-5. Δεν πάει πια στα 2-5 και στο 1-5 όπως η περίπτωση που είχαμε δει τελευταίες περιπτώσεις. Άρα έχει μια φιλοσοφία. Αν αυτή είναι σωστή ή λάθος, να τη συζητήσουμε. Κύριε Πρόεδρε του Δικηγορικού Συλλόγου, επειδή όλες αυτές τις μέρες γίνεται πολύ κουβέντα για τον ποινικό κώδικα, αλλά στην ουσία γίνεται μάλλον η επιπόλαια ή στοχευμένα. Λαϊκιστικά γίνεται, από όποιον γίνεται και όπου γίνεται, δεν γίνεται με επιχειρήματα. Όπου γίνεται με επιχειρήματα και εμείς μαζί είμαστε. Θα συζητήσουμε και εμείς. Έχουμε συνεδρία το Σαββάτο η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, η Συντονιστική Επιτροπή για να αποφασίσουμε και τα διοικητικά συμβούλια. Θα πούμε τις απόψεις μας. Είναι προφανές ότι μπορεί να συμφωνούμε αν το πλαίσιο ποινής αυτό πρέπει να γίνει πιο αυστηρό ή πιο χαμηλό, ή εκεί πρέπει να για το βιασμό, για να κάνουμε αυτή τη ρύθμιση για να περιλαμβάνει και κάπως άλλο το αδίκημα. Ή
αυτές οι συζητήσεις, νομίζω και ο υπουργός από ό,τι άκουσα χθες μια ανακοίνωσή του, τις κουβεντιάζει. Να διαβάσω ένα στοιχείο ήθελα από το ρεπορτάζ της Σοφίας Φασουλάκη στο Έθνος. Αυτό που αναφέρει συνάδελφος. Προτείνεται η κατάργηση 170 από τις 463 διατάξεις του ποινικού κώδικα και η προσθήκη ακόμα 30. Έχουμε δηλαδή 170 συν 30. Είναι μια ριζική αλλαγή. Αλλαγές. Αυτές τα 2-3 24 ώρα συζητάμε για τις Μολότοφ, για τους βιασμούς και την Χρυσή Αυγή, για την αλλαγή στις εγκληματικές οργανώσεις. Συζητάμε για τρία πράγματα. Αντιλαμβάνομαι ότι η ανάγκη της δημοσιότητας και η ανάγκη του πολιτικής αντιπαράθεσης εν ώψη εκλογών βάζει και αυτό το σχέδιο νόμου σε αυτή την πολιτική γονίστρα. Εγώ θέλω να βγω απ' έξω αυτή την πολιτική γονίστρα και να πω ότι όταν θέλουμε να κάνουμε μια ριζική τομή στον κώδικα, πρέπει όλοι με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να κάτσουμε να συζητήσουμε. Αυτοί που τον εκπώνησαν δεν είναι ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε ΠΑΣΟΚ, είναι άνθρωποι καθηγητές. Ούτε πολιτικά σκέφτονται. Κύριε Βερβεσόπο, σωστά το λέτε εσείς. Πολύ καλά κάνετε και το λέτε, γιατί έχετε απόλυτη δίκαιο να αλλάξει. Αν έχει γίνει λάθος ή αν μια ποινή είναι λίγη, θα το δούμε. Να το συζητήσουμε. Άλλο θα σας πω εγώ. Ότι αυτοί που είπατε ότι κάνουν λαϊκίστικη συζήτηση. Λαϊκή και εκμετάλλευση του θέματος. Ναι, γιατί θα κάποιοι είναι... από αυτούς, πάρα πολύ μάλιστα, μπορεί να είναι και μέλη δικηγορικών συλλόγων. Δεν αποκλείω. Εγώ δεν κάνω κριτική σε πρόσωπο, σε λογικές. Η λογική να λέμε ότι επειδή αυτή τη στιγμή η διάταξη θα θίξει 5 δίκες, αν την ψηφίσουμε αύριο, θέλουμε να, θα χτίσει άλλες 5. Θέλουμε να αλλάξουμε τον ποινικό κώδικα. Θέλουμε να αλλάξουμε τον ποινικό κώδικα ποινικής οικονομίας. Είναι απαρχαιωμένες διατάξεις άλλες. Θέλουμε κάποιες τροποποιήσεις σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο. Κάποια στιγμή θα γίνει. Να ρωτήσουμε την άποψή σας για το φλέγον, αυτό που έχει καταπιαστεί το περιθώριο. Δεν θα πω την άποψή μου. Όχι, δεν θα έχω σας ρωτήσω, μισό λεπτό. Δεν έχω την άποψή μου. Να σταθούμε λίγο. Με καλέσατε εδώ ως πρόεδρο των Ολομέλειων. Η Ολομέλεια θα συνεδριάσει, θα πάρει τις αποφάσεις και θεσμικά θα σας μεταφέρω την άλλη εβδομάδα. Σήμερα έχω έρθει να πω δύο σκέψεις. Δική σας εισήγηση, δικέ σας σκέψεις. Δεν ότι πρέπει να αλλάξει. Θα τις μεταφέρω στο όργανό μου και όταν το όργανό μου πάρει τις αποφάσεις του συγκροτημένα. Εγώ το μόνο που μπορώ να σας πω ότι να συζητήσουμε 5 γενικά θέματα όπως ο χρόνος διαβούλευσης, το είπα και στον κύριο Πούπο χτες. 21 μέρες είναι πάρα πολύ λίγες. Δεν μπορεί να θες να κάνεις μια τόσο μεγάλη τομή που μια επιτροπή τη συζητάει 3 χρόνια και να λες ελάτε 21 μέρες να μου πείτε. Εγώ δεν έχω προλάβει να. Σε πολλές διατάξεις έχω διαβάσει. Διαβάσαμε, τώρα είναι πάρα πολύ. 400 σελίδες. Σας το λέμε, κύριε Βερβεσέ, γιατί έρχονται μηνύματα. Και θεωρούν πάλι ότι δεν κάνουμε τις ερωτήσεις. Είναι πάρα πολύ. Δεν θα σας απαντήσω. Θέλω να σας ρωτήσω για την κατοχή και την κατασκευή των εκρηκτικών. Αυτό το πράγμα. Εγώ εκείνο που μπορώ να σου πω γενικά. Κακούργημα πλημέλη. Εγώ εκείνο που μπορώ να σου πω γενικά είναι όταν έχω εκρηκτικά είναι διαφορετικό πράγμα τι εκρηκτικά έχω και τι χρήση του κάνω. Είναι άλλο να έχω μια μολότοφ στην τσέπη μου, στο σακίδιό μου. Είναι άλλο να πετάξω μια μολότοφ για να κάψω ένα μαγαζί. Είναι άλλο να πετάξω μια μολότοφ. Αν την έχει στο σακίδιο, δηλαδή που την πας βόλτα. Να τελειώσω. Ναι. Δεν διαφωνώ ότι είναι ποινικά. Όλα ποινικά αδικήματα είναι. Ναι. Είναι άλλο όμως το ποινικό αδίκημα. Έχει μια διαβάθμιση ο ποινικός κώδικας. Και η ποινή. Αναλόγως, αν το πετάω σε ένα μαγαζί για να το κάψω, αν το πετάω σε έναν άνθρωπο για να το σκοτώσω, ή αν βάζω μια μπόμπα, ας πούμε, εκρηκτική και την άσω στον αέρα μια πολυκατοικία. Ή ένα μαγαζί. Ή μια τράπεζα. Όλα αυτά. Κατοχή εκρηκτικών είναι. Έχει μια διαβάθμιση. Αν θα πρέπει να είναι πιο αυστηρή ή λιγότερο αυστηρή, αν θα πρέπει να είναι πλημέλημα, αν είναι κακούργημα, είναι μια κουβέντα που να τη συζητήσουμε. Υπάρχουν απόψεις και έτσι και αλλιώς. Δεν διαφωνώ. Αλλά μην λέμε ότι τώρα από μόνη της η κατοχή είναι το ίδιο πράγμα με το να την πετάξω σε ένα κατάστημα, να την πετάξω στη Μαρφή που είναι μέσα άνθρωποι μέσα και μπορούν να σκοτωθούν. Είναι διαφορετική. Αν λέτε η κατοχή από τη χρήση δηλαδή. Είναι προφανώς. Έχω ένα μαχαίρι, ένα όπλο είναι οπλοχρησία, το άλλο είναι οπλοχρησία. Αυτό υπάρχει για το όπλο. Υπάρχει κατοχή και οπλοχρησία. Πρέπει να διαβαθμίζουμε τα αδικήματα. Δεν είναι το κάθε αδίκημα. Να δούμε αν πρέπει να είναι πλημέλημα, αν πρέπει να είναι κακούργημα. Παραδείγματος χάρη, λέμε για το θέμα για το μάτι. Παλιά σας θυμίζω την υπόθεση των Τεμπών. Σκοτωθήκαν τόσα παιδιά. Είναι κακούργημα αν σκοτώνεται ένα παιδί, ένας άνθρωπος από ένα αυτοκινητικό ατύχημα και σκοτώνεται 200, 150, θα γίνει κακούργημα. Είναι μια κουβέντα. Μέχρι σήμερα το θέλαμε πλημέλημα σε όλες τις περιπτώσεις και εκείνοι που καταδικαστήκαν στην υπόθεση του Τεμπών για πλημέλημα. Μπήκαν για κακούργημα. Παρότι ήταν μια πολύ απεχθής περίπτωση, τόσα παιδιά σκοτωθήκαν σε ένα πούλμα, θυμάστε. Τώρα το ίδιο θέμα είναι και με το μάτι. Είναι κακούργημα. Κάποιοι λένε επειδή είναι το μάτι τώρα, πρέπει να είναι κακούργημα. Είναι μια άποψη. Υπάρχει άλλη άποψη ποινικά που λέει ότι δεν μπορεί η σόρευση να αποτελεί. Τόσο να αποδειχτούν ιδιαίτερες περιπτώσεις και άλλες αδικήματα. Το ένα θέμα είναι η ποινή. Το άλλο είναι. Πώς επιβάλλεται η ποινή και πόσο γρήγορα είναι αυτές τις διαδικασίες με τις δίκες. Γιατί μπαίνουν οι πολίτες σε διάφορες διαδικασίες νομικές και τους παίρνει μια ζωή να δουν αποτέλεσμα. Λοιπόν, το διαβάζω και το λέω λίγο χαμογελαστά, γιατί βλέπω εδώ, ας πούμε, σηκώνουν το θέμα της παραβίασης του τηλεφωνικού απορρίτου. Με την προτινόμενη διάταξη, το αδίκημα της υποκλοπής υποβιβάζεται από κακούργημα σε πλημέλημα και τιμωρείται με φυλάξη έως 3 χρόνια, δι' της κάθριξης μέχρι 10 χρόνια που είναι σε ισχύ. Και διαρωτάται κάποιος που μπορεί να έχει πέσει και θύμα ενός τέτοιου πράγματος.
Υπάρχουν από. Εγώ δεν διαφωνώ. Τι 3-10 χρόνια δεν θέλω να μπω στην περίπτωση ολογίων αδικημάτων. Δεν θέλω να μπω. Μπορεί πράγματι εκεί να πρέπει να μην γίνει κακούργημα και να γίνει κακούργημα. Θα ακουστούν οι απόψεις και θα καταγραφούν στην νομική κοινότητα και στην πολιτική κοινότητα οι απόψεις. Αλλά άλλο θέμα τώρα να μην κάνουμε κατά περίπτωση. Εγώ έχω μια αλφα άποψη, εσείς μια β' άποψη. Εγώ θέλω να σας βάλω για τον χρόνο. Τη επιβολή τη ποινή, δηλαδή να γίνει δίκη στην ώρα τη, να εκδικαστεί υπόθεση και να. Αυτό αφορά τον κώδικα ποινική δικονομία. Τι είχαμε παρατηρήσει μέχρι σήμερα, η λεγόμενη προκαταρτική εξέταση που εισηγήθηκε μια άλλη κυβέρνηση, προηγούμενη από αυτήν, και που ήρθε τότε για να λύσει το πρόβλημα, να την κάνει πιο γρήγορη την ποινική διαδικασία. Την έκανε πιο αργή. Γιατί αντί να τελειώνει η προδικασία αυτή σε ένα χρονικό διάστημα, πάει 3 χρόνια όλη αυτή, 2 χρόνια και 4 χρόνια. Και έτσι, αντί να λύσει το πρόβλημα η λεγόμενη προκαταρτική αυτή έρευνα, την καθυστέρησε. Αυτό θέλει αλλαγή πλέον. Πρέπει να αλλάξει αυτή η διαδικασία όλη. Επειδή δεν έχουν το έχουμε υπόψη μας, στις αλλαγές προβλέπετε αυτή η αλλαγή. Είναι μία. Προτείνονται κάποιες αλλαγές στο σημείο αυτό. Ναι. Εκεί πρέπει να δούμε αλλαγές που έχουν επιφέρει. Αλλά το θέμα της καθυστέρησης δεν είναι μόνο του κώδικα ποινικής οικονομίας. Είναι και το τι δικαστήρια έχεις, πόσους δικαστές έχεις, τι αίθουσες να δικάσεις. Χρειάζονται περισσότεροι δικαστές. Χρειάζονται περισσότεροι δικαστές και περισσότερες αίθουσες στο ποινικό. Είναι εξορθολογισμό, όπως μας λένε διάφορα. Χρειάζονται περισσότεροι δικαστές σε συγκεκριμένες συνθέσεις. Mm. Μπορεί να χρειαστεί μια λογική αύξηση κάποιων αριθμών δικαστών, μπορεί να θέλει αναδιανομή των οργανικών θέσεων γιατί. Δεν χρειάζονται τόσοι δικαστές στο Α πρωτοδικείο και χρειάζονται Β δικαστές στο Β πρωτοδικείο. Είναι δεδομένο ότι πλέον έχουμε μεγάλες πολυπρόσωπες δίκες που τραβάνε πάρα πολύ χρονικό διάστημα. Δεν έχουμε αίθουσες να τις δικάσουμε. Σε αυγή, ας πούμε. Τώρα αναγκαστήκαν και πηγαίνουν στις φυλακές, πάνε στο στρατοδικείο που το ανακαινήσαν για να πάνε. Δεν υπάρχουν αίθουσες, γιατί είναι τεράστιες οι δίκες και πολύ ο χρόνος. Δεν υπάρχουν δικαστικές συνθέσεις για όλες αυτές τις δίκες πια. Σωστά. Δεν υπάρχουν απλωτές δικαστές για τις δίκες αυτές. Πρέπει να τα δούμε αυτά τα θέματα. Δεν είναι μόνο τα πράγματα στη ζωή, δεν είναι μόνο ένας κώδικας ποινικής και πολιτικής οικονομικής και ποινικός και ποινικής. Είναι και το πόσο οργανωμένη η δικαιοσύνη. Τι υποδομές έχει, τι υλικά έχει, αν μπορεί να γίνει τηλεδιάσκεψη, όπως γίνει στο εξωτερικό, που δεν μπορεί να γίνει εδώ, αν μπορεί ένας μάρτυρας να καταθέσει. Δεν μπορεί να γίνει, κύριε Βρεζέ. Γιατί δεν υπάρχουν υποδομές. Υποδομές δεν υπάρχουν, ή δεν υπάρχουν υποδομές. Δεν προβλέπεται από το νόμο, ας πούμε. Δεν υπάρχουν υποδομές. Ο νόμος είναι πολύ εύκολο να το κάνουμε. Σιγά το δύσκολο. Να προβληθεί τη διάσκεψη. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν υποδομές στην Ελλάδα. Mm. Ακόμα έχετε τότε. Ζητήσει, πριν, από δύο, πανελειμμένα, πριν από 2 χρόνια καταφέραμε και κάναμε μαγνητοφωνημένα τα πρακτικά στις πολιτικές δίκες. Στα ασφαλιστικά δεν έχει υποδομές. Είναι ό,τι ακούσεις. Είναι μια δίκη πολύ. Στα ασφαλιστικά μέτρα. Είναι μια δίκη πολύ σημαντική για να κρυθεί το μέλλον και η ζωή σου όταν κρίνεται την άλλη μέρα θα βγει στο σπίτι στον πληστηριασμό ή όχι. Δεν υπάρχει πρακτικά. Ο καθένας πάλι ό,τι θέλει. Ναι. Το είπα, δεν το είπα, αλλά λέει όλα ψέμα και να μην καταγραφεί πουθενά. Κύριε Πρόεδρε του Δικαιοπολικού Συλλόγου, για να συνεχίσουμε λίγο και σε αυτό το θέμα που είναι απολύτως στην επικαιρότητα, εγώ θα το ξαναπώ. Καταλαβαίνουμε από τα ρεπορτάζ συναδέλφων ότι γίνονται αυτή τη στιγμή 200 αλλαγές συνολικά, 170. Ναι, είναι μια ριζική αλλαγή του κώδικα. 30 προσθέτει, 200 αλλαγές. Ακούμε αντίδραση για 4-5. Κρατάμε ως θετικό ότι για 195 αλλαγές υπάρχει από ό,τι φαίνεται μια ομοφωνία ή δεν υπάρχουν αντιδράσεις. Σε όποιους δικηγούς για να συζητήσετε, στη μεγάλη εικόνα, στο δάσος, ναι, συμφωνούμε ότι αυτά τα πράγματα είναι στο θετική κατεύθυνση. Μα εδώ φωνάζουμε, όλη μέρα φωνάζουμε. Δηλαδή οι κραυγές αυτές. Θέλω να απαντήσω ως πρόεδρος των δικηγόρων. Το τι οι κραυγές αφορούν τους κραυγάζοντας. Και εκείνους που δεν έχουν μάθει να συνδιαλέγονται. Εγώ δεν κραυγάζω και δεν μιλάω. Έχω τα επιχειρήματά μου, δέχομαι τα αντίθετα επιχειρήματα. Αυτή τη στιγμή, στη μεγάλη εικόνα, οι αλλαγές του κώδικα ποινικής δικονομίας και του ποινικού κώδικα είναι σε θετική κατεύθυνση. Το δάσος είναι. Τώρα, αν κάποια δέντρα θέλουν αλλαγή και πρέπει να βάλουμε κάποια άλλα στέλη. Κύριε Βέβαια, σε μέσα σε αυτό το οποίο συζητείτε τώρα και είναι σε διαβούλευση, υπάρχει και κάποια αλλαγή όσον αφορά στο νόμο Παρασκευόπουλου που έχει ζητηθεί πάρα πολύ. Ναι, αλλάζει φόρον απόλυση. Αλλάζει το θέμα τη φόρων. Τα 3-5, τα 2-5. Έχουν αλλαγές και εκεί. Δηλαδή όλο αυτό που παρακολουθήσαμε στο. Η έκθεση τη ποινή, σα το είπα, είναι αυξάνονται τα όρια τη φόρων. Πάνε στα 3-5. Δεν υπάρχουν ίδιε ελαφρυντικέ περιπτώσει. Δηλαδή καταργείται με έναν τρόπο. Τροποποιείτε. Ερώτηση τώρα για τον χρόνο διαβούλευση, γιατί το βάλατε ως θέμα, το θέσατε ως θέμα, το έχετε θέσει, είπατε και στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ποιος θα ήταν ικανός χρόνος αυτός που μας λέει. Εντάξει, 20 χρόνια από το συζητάτε. Εγώ δεν λέω. 5 χρόνια το ψάχνω. Εγώ δεν λέω για 5 μήνες, αλλά 20 μέρες, μεταξύ 20 μέρων και 5 μήνων μπορούμε να βρούμε άλλες 10-15 μέρες παράταση, δεν θα πάθουμε τίποτα. Η κυβέρνηση, ξέρω, λέει ότι δεν θα πάει σε εκλογές τώρα. Ναι, να γίνει ένα μήνα. Έτσι δεν λέει η κυβέρνηση. Δεν την πιστεύουμε την κυβέρνηση. Άρα δεν έχει καμία πρεμούρα να ψηφίσει τον νόμο τώρα σε 10 μέρες πριν το Πάσχα, με το Πάσχα. Ναι. Ας το ψηφίσει με το Πάσχα. Δεν κάθεται ο κόσμος. Αφού θέλω τον Οκτώβριο θα κάνουμε εκλογές. Αν ακούω τις δηλώσεις των Υπουργών των Αρμοδίων και του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος δεν διαψεύδει την κυβέρνηση, λέει 13 Οκτωβρίου θα πάμε, θα εξαντλήσουμε την τετραετία. Άρα τι μας πειράζει να πάμε για 10 μέρες ακόμα. Δεν μπορεί να σε 20 μέρες να απαντήσουμε ή άλλοι έχουν ένα νόμο που τον επεξεργαστούν. Πώς βλέπετε σε άλλους τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου λέτε να τελειώνει αυτό το πράγμα. Πώς βλέπετε το Πάσχα λόγω. Πώς βλέπετε. Να έχουμε το Πάσχα να το συζητήσουμε. Πώς βλέπετε εσείς το Υπουργείο, θα δεχτεί την.
Δεν αντιλαμβάνομαι, εγώ δεν ξέρω θα κάνει Υπουργείο, όχι, Υπουργείο αποφασίζει, αλλά δεν αντιλαμβάνομαι γιατί θα πρέπει σε 20 μέρες να κουβεντιάσουμε τον άνθρωπο, γιατί τόσα θέματα που είχε ακούω, 200 άνθρωποι θα αλλάζουν, και να μην ακουστούν και διαφορετικές απόψεις, να ανοίξει ένας διάλογος μεταξύ μας, να ακούσουμε και τη μία και την άλλη άποψη, να καταλήξουμε και εμείς. Σας λέω τώρα, εγώ δεν έχω διαβάσει τον κώδικα, 5 μέρες έχω προλάβει να διαβάσω το μισά άρθρα. Μάλιστα. Τι να προλάβω, δεν είμαι και ειδικός ποινικολόγος, λοιπόν, να σας πω τα ξέρω όλα. Στα αυτιά του Υπουργείου λοιπόν ότι θέλετε λίγο παραπάνω χρόνο για διαβολή. Το είπα του Υπουργού, νομίζω ότι δεν θα πάθουμε τίποτα με δεδομένο ότι η κυβέρνηση παραπάνω θέλει να κάνει εκλογές 13 Οκτωβρίου να ψηφιστεί ο νόμος το Πάσχα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη που σας καθυστερήσαμε. Δεν πειράζει, ευχαριστώ πολύ. Ήταν κρίσιμη κουβέντα που κάναμε. Και πιο κρίσιμη μπορεί να γίνει, γιατί πραγματικά τώρα αν δεν έχεις μπει στο θέμα, αν δεν είσαι και δικαστικός συντάκτης, συγγνώμη ρε Σινίκο, εγώ νόμιζα τόσες μέρες ότι είναι 5 οι αλλαγές και γι' αυτό φωνάζουμε. 200. Έχει ακόμα 195. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έστα και ωραία το γαϊδάρο, λέει, στο χωρίο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Θα τα κάνουμε όλοι, όλα λίγο.